Λοιπόν, είδαμε το Leap of Faith. Θέλω να σε ρωτήσω πολλά πράγματα, αλλά πριν προχωρήσουμε, προτείνω να τα πάρουμε κάπως έτσι από την αρχή. Να πάμε να δούμε τι ακριβώς έγινε τον περασμένο Μάιο, το Μάιο του 2010, όπου βρεθήκατε με τον Dave Stewart και τιμήθηκες κιόλας στα Balkan Awards. Mm-hmm. Και να επιστρέψουμε μετά, να δούμε το στιγμιότυπο και να μου πεις πώς ακριβώς έγινε όλη αυτή η γνωριμία, η φιλία. Okay. Και η συνεργασία με τον. Εγώ πρέπει να λέω με τον κύριο Stewart, γιατί τον θεωρώ πραγματικά ιερότερα τη δισκογραφία. Είσαι fan των Eurythmics. Είμαι πάρα πολύ fan. Και εγώ πολύ. Και όταν είχαν κάνει reunion πριν από αρκετά χρόνια, είχα ξετρελαθεί. Mm-hmm. Πάμε να δούμε λίγο τι έγινε στα Balkan Awards. Balkanskata muzika, tva je Ana Visi. Hi, thank you very much. Thank you. This is an honor. I'd like to thank the Balkanica Music TV for inviting me here. You want to sing? Yeah. Shall we do some show? Και θέλω τόσα να σου πω, πως αγαπώ να σου φωνάξω. A leap of faith, you are now. Close your eyes, just let go. Some of them want to use you, some of them want to get used by you. Balkan Awards, Dave Stewart. Leap of faith. Σουρεαλιστικό. Ξεκίνα να λες. Λοιπόν, τι ακριβώς έχει γίνει. Όταν ήρθε δεν το πίστευα καταρχήν. Ήρθε μόνος του στη Θεσσαλονίκη, χωρίς managers, χωρίς τίποτα. Είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος ο Dave, πάρα πολύ απλός. Με τεράστια ιστορία, όπως είπες. Εκεί αναρωτήθηκα που είπες, πρέπει να τον λέω κύριο για τον σέβε. Δηλαδή, εμένα που δεν με λες, κύριε, δεν με σέβεσαι. Καμία σχέση. Εσένα σε ξέρω προσωπικά και νιώθω μια τρελή γιότητα για σένα. Εντάξει, το ξεκαθάρισα. Ο σεβασμός υπάρχει και το ξέρεις. Τώρα μην με κομπλάρεις. Λοιπόν, αλλά τώρα τον Dave Stewart. Όχι, ναι, έχεις δίκιο. Είναι ένα ιερωτέρας. Ναι, ναι. Είναι. Και είναι τρομερό το ότι συνεχίζει ακόμα. Δεν μπορεί να φανταστείς τι πολυσύνθετη προσωπικότητα. Δεν σταματάει να ασχολείται. Είναι πολυμήχανος. Του αρέσει να. Πρέπει στην κιθάρα να γράφει ένα τραγούδι και μετά να κλείσει και να έχει. Και να παίρνει το τηλέφωνο και κλείνει τη μεγαλύτερη συμφωνία, ας πούμε, με μια τηλεφωνική, ξέρεις, εταιρεία και μετά να κανονίζει το άλλο, το φιλανθρωπικό του καρκίνου με τη νούμερο ένα γυναίκα, ας πούμε, της Αμερικάνικης κοινωνίας. Δεν υπάρχει. Τώρα έφτιαξε, ας πούμε, ένα συγκρότημα με τον Mick Jagger, Joe Stone, Damian Marley, τον συνθέτη του Slam Dog, δεν θυμάμαι το όνομά του. Uh-huh. Και κάνανε ξαφνικά group, super heavy, λέγεται. Δεν έχει φτάσει ακόμα εδώ η είδηση, ε. Εγώ έτσι νομίζω, έχει, ναι. Έχει ακουστεί παντός, ναι. Εγώ έτσι όπως τον είδα στο βίντεο κλιπ, μου φάνηκε πάρα πολύ, πώς να το πω, πολύ fan για τις Eurythmics, το προφίλ που είχε και με κάτι solo που είχε κάνει μετά. Mm-hmm. Ήταν λίγο dark, ήταν λίγο σκοτεινός, δεν ήταν. Μάλλον σοβαρός δεν έβγαινε πολύ. Το παίζει λίγο, έτσι. Το παίζει. Το στο βίντεο κλιπ καμία το σχέση. Το παίζει, ξέρεις. Είναι. Έχει αυτή την πλευρά ο Dave και μου αρέσει. Δηλαδή, σαν άντρας, ξέρεις, του αρέσει αυτό το μυστηριώδες. Πάντα είναι ντυμένος σακάκι, καπελάκι, το γυαλί. Αλλά έχει πολύ πλάκα, έτσι. Θαυμάσιος άνθρωπος, χιούμορ εγγλέζικο. Πες μου, πώς γνωριστήκατε. Μου είχες αναφέρει παλιότερα, όταν είχαμε κάνει εκπομπή στο MAD για το απαγορευμένο, μου είχες πει ότι σου είχε βγάλει κάτι πολύ ωραίες φωτογραφίες στο Λος Άντζελες, αν δεν κάνω λάθος. Μου τον είχες αναφέρει για πρώτη φορά. Ήταν η εποχή ακριβώς που ήμουν στο Λος Άντζελες και ήμουν σε ένα στούντιο με τον Γκλεν Μπάλαρντ. Uh-huh. Άλλο τεράστιο κεφάλαιο, ας πούμε, στη μουσική, ο Γκλεν Μπάλαρντ, ξέρεις, παραγωγός Μάικλ Τζάκσον και τα λοιπά και τα λοιπά, Αλάνις Μοριστέτ. Και ήμουν έτσι πολύ, θα έλεγα τη λέξη, και λίγο ψαρωμένη που πήγα εκεί. Αν και οι άνθρωποι αυτοί σε υποδέχονται εμέναν πολύ τρομερό, έτσι, τρόπο και σε κάνουν να αισθάνεσαι αμέσως πολύ καλά. Θέλουν να γράψουν μαζί σου μουσική. Και έτσι κάπως γράφαμε τραγούδια με τον Γκλεν Μπάλαρντ στο στούντιό του. Και ξαφνικά ανοίγει την πόρτα και μπαίνει ο Dave Stewart.
Και αρχίσαμε και μιλάγαμε, του έλεγα την εποχή που γνώρισα τους, άκουα τους Eurythmics και εγώ στην Ελλάδα έκανα μουσική με τον Νίκο τον Καρβέλα. Μια, παράλληλες ιστορίες παραδεχτήκαμε ότι είχαμε. Μιλήσαμε και πολύ έτσι για τις ανθρώπινες στιγμές μας, περάσαμε πώς χώρισε αυτός, πώς είχα χωρίσει εγώ, πόσο δύσκολο ήταν μετά να γράψει μουσική με οποιονδήποτε άλλον από την Άννη Λένοξ. Τα ίδια πράγματα περνούσα και εγώ με τον Νίκο. Και μου δείχνε στο YouTube κομμάτια, του δείχνα εγώ. Εντάξει, κόλλησε μαζί σου έτσι όπως το καταλαβαίνω. Κόλλησαμε αμέσως και αρχίσαμε να γράφουμε. Να γράφουμε. Και είπαμε με τον Glenn Ballard να γράψουμε και ένα κομμάτι οι τρεις μας. Γι' αυτό και το Leap of Faith το υπογράφουμε και οι τρεις. Mm-hmm. Γιατί ξέρεις στο εξωτερικό, όταν κανείς. Δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι να έχω γράψει πολλά πράγματα. Μόνο κάποιες λέξεις που συμπλήρωνα, που έλεγα τη γνώμη μου ή αν θες μουσικά σχήματα. Σε θεωρούν συνθέτη σε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό που γίνεται. Ναι. Ενώ εδώ κλέβουν κανονικά ο ένας από τον άλλο και ούτε καν αναφέρουν. Έχεις ξαναγράψει το παρελθόν και θυμάμαι και στο αγγλόφωνο άλμπουμ σου δεν είχες υπογράψει κάποιο τραγούδι. Ναι, και το μακριά και αγαπημένη πρόπερση. Εντάξει, δεν είναι κομμάτι για το οποίο είμαι και ιδιαίτερος περήφανη, απλά έγραψα και κάτι. Ξέρεις. Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν γνωριστήκαμε με τον Ντέβι και από τότε δεν έχουμε πάψει να είμαστε και φίλοι. Εκτός ότι κάναμε δηλαδή κάποια επαγγελματικά πράγματα μαζί. Το σημαντικότερο είναι ότι νοιάζεται, τηλεφωνιόμαστε, στέλνουμε μηνύματα. Όπου είναι να βρεθούμε, βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη πού και έκατσε πέρα από το κλιπ. Κανονικά που μένει. Μένει στο Ευρώπη ή Αμερική. Στο Λος Άντζελες. Okay. Παντρεμένος. Με μια έτσι, πολύ καλή φωτογράφο. Γυναίκα του, η Ανούσκα. 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 Ναι, ναι, ναι. Σκώ. Θέλω να πω κάτι απλά για το Leap of Faith, ότι έτσι έχει και ένα μικρό μυστικό. Μια ιστορία έτσι λεπτή πίσω από, την, από το γιατί αποφάσισα κιόλας να το βγάλω τώρα. Mm-hmm. Ήταν ένα κομμάτι που όταν γράφτηκε το αγάπησε πάρα πολύ ο αγαπημένος Greg Λαντάνη, που τώρα δεν υπάρχει πια, mm-hmm. ο τότε μάνατζερ μου. Και ήταν τόσο χαρούμενος όταν το γράψει. Μου λέει, ξέρεις κάτι δεν γίνονται, δεν γράφονται έτσι τέτοια τραγούδια πια τόσο μελό και τόσο ρομαντικά. Και γενικά το Leap of Faith ήταν έτσι η φιλοσοφία του. Και που είναι και δική μου και πιστεύω και πολλών ανθρώπων. Το να τελικά να βουτάς με τα μούτρα σε κάτι που πραγματικά πιστεύεις και να μη φοβάσαι γι' αυτό. Και όταν έφυγε ο Γκρέκ από τη ζωή, θυμάμαι μου τηλεφώνησε ο Ντέιβ και ο Γκλέν στην Κύπρο που ήμουνα και περνούσα όλο εκείνο το δράμα των ημερών. Πολύ δύσκολες στιγμές και μου λέγανε ότι θέλουμε να βγάλουμε το Leap of Faith για τον Γκρέκ, γιατί το αγαπούσε τόσο πολύ. Και υποσχεθήκαμε από τότε να το τελειώσουμε και έτσι το μιξάρανε. Αλλά υπάρχει και αυτή η ιστορία από πίσω, βασικά αυτή η ιστορία από πίσω, mm-hmm. σε ναι. το κομμάτι αυτό. Δηλαδή στην ουσία το κομμάτι αυτό, Άννα, είναι 4 ετών. Πόσο είναι στο περίπου, δηλαδή πότε γράφτηκε? Τριών. Α, τριών ετών. Τριών ετών. Από την εποχή του απαγορευμένου mm-hmm. και μετά. Και μετά. Λοιπόν, εγώ προτείνω να πάρουν βασικά η νεότερη μια γεύση από τον Dave Stewart. Όσοι ξέρεις δεν έχουν παρακολουθήσει ή δεν τον γνωρίζουν από την πορεία του, την θρυλική του πορεία στα 80's, στα 90's μέχρι και τώρα. Λοιπόν, για να δούμε τον κύριο αυτό, το πολύ μεγάλο κεφάλαιο της δισκογραφίας. Λοιπόν, εγώ προτείνω για να μάθουν και οι νεότεροι, όσοι δεν γνωρίζουν το μεγάλο αυτό κεφάλαιο της παγκόσμιας δισκογραφίας από την δεκαετία του 80, του 90 μέχρι και σήμερα, τον Dave Stewart, πάμε να πάρουμε μια γεύση και να πάρεις και εσύ μια γεύση, γιατί δεν το γνωρίζεις αυτό. Τι ακριβώς έχει πει ο Dave Stewart για τη συνεργασία του και βεβαίως την ίδια την Άννα Βύση. Παρακαλώ. Hey Anna, hey Christine. So happy to be working with you and finally see our record coming out, Leap of Faith. I think it's great. I love it. So the inspiration for the song Leap of Faith really was Anna and I just meeting for the first time. Glenn Ballard, who I often write with and is a great writer and producer partner, we both were going to start working with Anna, and Glenn had this little theme going on, and Anna and I sat down and started writing I Don't Know That Much About You, All I Know Is When I Touch You, and it was our first sort of meeting really, and I suppose it was just what came sort of out of our heads as a kind of, you know, stream of consciousness,
And then Glenn had this title, Leap of Faith. And the song became about that thing that you have to do when you want to commit to somebody or to anything. And it became a very special song that Anna and I really love, and Glenn loves, and we think that you might like it too. In the middle of working with Anna, she was one of the first people to see that I was also working on a project or a band called, I'd formed, called Super Heavy. And Super Heavy is all about working with musicians from different cultures and different musical backgrounds. And that's the great thing about working with Anna, because every time I do something like this, I learn something, and I learned a lot from Anna Vesey. A leap of faith.